Θα καλημερίσω έτσι στο πλαίσιο μιας πολιτικής κουβέντας εδώ από την συχνότητα του Ράδιο 984 τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Λιράκη, και στους ακροατές μας. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Έτσι. Άρτη ευηχθείς με νωρίς το πρωί. Ναι, σήμερα το πρωί. Χθες ήμασταν όλη μέρα σε συναντήσεις στην Αχαΐα και είχαμε δική μας κεντρική ομιλία στην Πάτρα. Απόψε στις 5 στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης είναι η ομιλία σας εδώ στο Ηράκλειο, για να πούμε επίσης στον κόσμο διαδικαστικά που ενδιαφέρεται να ακούσει παραπάνω πράγματα στην Ανδρόγειο 2. Ναι, στις 5 που είπατε στην Ανδρόγειο 2 στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη θα έχουμε την εκδήλωση εδώ στο Ηράκλειο. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί ξέρετε κυρία Δουλειράκη, δεν μιλάνε πολλοί υποψήφοι για την Ευρώπη. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για τα σοβαρά ζητήματα, για τις ανισότητες, για τις προκλήσεις, για αυτά που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπροστά του από το φέτος, είναι αθητεία δηλαδή, 24 με 29, για τα διακυβεύματα και για την εσωτερική πολιτική ζωή και για τα άτομα με αναπηρία, χρόνια σπαθής στις οικογένειές τους, που έχω την ύψιστη τιμή και ευθύνη να εκπροσωπώ και εντός Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαι πρόεδρος 25 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Και όπως λέω συχνά, θα ακούσουν έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ με ευρωπαϊκό απολογισμό ήδη. Κύριε Βαρδακαστάνη, ανισότητες, προκλήσεις. Ώρα να μιλήσουμε για την Ευρώπη, να καταλαβαίνουμε πράγματα για την Ευρώπη. Ευρωεκλογές, 720 οι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν. Θα ψηφίσουν 450 εκατομμύρια άνθρωποι, 21 οι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν από την Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό που κατά τη δική σας την άποψη προκαλεί τη μεγαλύτερη ανισότητα στην Ευρώπη αυτή την ώρα, για να δούμε και στη συνέχεια ποια είναι για εσάς πάντα η μεγαλύτερη πρόκληση? Κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω ως τη μεγαλύτερη ανισότητα είναι και για μένα σε όλη μου τη ζωή η κυρίαρχη πρόκληση. Οι πολλές κρίσεις που ζούμε από το 19 και μετά, η πανδημία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και όλες αυτές οι οικονομικές πολιτικές που περιθωριοποιούν τμήματα του πληθυσμού έχουν αυξήσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δηλαδή δημιουργήσει μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού ως φτωχά τμήματα. Και η ακρίβεια δεν φτωχοποιεί τους φτωχούς, τους οδηγεί στην ένδυα, κυρία Δουλειράκη. Mm. Και δημιουργεί τμήματα του πληθυσμού τα οποία έχουν δίκοα ότα, τίνουν δίκοα ότα στους ευρωσκεπτικιστές, στους αντιευρωπαϊστές, στους εθνικιστές, λαϊκιστές κλπ. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πρωτίστως με τις πολιτικές της να ενισχύσει την καταπολέμηση των διακρίσεων, της άνισης μεταχείρισης, των ανισοτήτων κοινωνικών και οικονομικών συνολικά, για να αλλάξει τη συνοχή. Δηλαδή, προσέξτε, αντί να πηγαίνουμε σε σύγκληση κοινωνική, οικονομική, περιφερειακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σε απόκληση. Απόκληση μέσα στις περιφέρειες, απόκληση από περιφέρεια σε περιφέρεια, από χώρα σε χώρα, από βορρά με νότο. Σωστά. Αυτή η τάση, αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. Εάν οι πολίτες με επιλέξουν, να ξέρουν ότι αυτό θα είναι η σημαία που ο Βαρδακαστάνης ως Έλληνας ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος θα κρατάει
και την έχω κρατήσει για τα άτομα με αναπηρία 25 χρόνια. Όλες τις νομοθεσίες που έχουν περάσει φέρουν έμεσα ή άμεσα και τη δική μου υπογραφή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και ξέρετε, η ισχυρότερη άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινωνική άμυνα. Ποια είναι η κοινωνική άμυνα? Οι συνεκτικές κοινωνίες. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί να προσφέρει στους πολίτες της. Ειρήνη, δημοκρατία, ευημερία. Αυτά είναι τα τρία βασικά θεμελιώδη που έφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Το ζητούμενο είναι αν θέλει να το κάνει πάντα αυτό, και το ζητούμενο είναι γιατί πολλές φορές οι δικές της οι αποφάσεις βρίσκονται απέναντι σε όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε και είναι η κοινή λογική, κύριε Βαρδακαστάνη, περί ευημερίας, περί ισότητας, περί ειρήνης. Κυρία Δουλγεράκη, η ψήφος μας στις 9 Ιουνίου μετράει και αξίζει και αντιστοιχείται με πολιτικές δυνάμεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, οι πολιτικές και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν πολιτικό πρόσημο. Δεν είναι γενικές αποφάσεις που λαμβάνει έτσι γενικά, όρατα, αφηρημένα, κάπου εκεί ψηλά και μακριά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, έχει την πλειοψηφία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει και τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί γίνονται διαφορετικά οι αποφάσεις. Συνεπώς, η κατεύθυνση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχουμε γνωρίσει για αρκετά χρόνια και εμείς. Η κατεύθυνση ποια είναι? Είναι οι οικονομικές πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, είναι οι πολιτικές που λένε ότι αν η οικονομία πηγαίνει καλά μπορούμε να έχουμε και κάτι να δώσουμε στους φτωχούς. Εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να διασφαλίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει κοινωνικό κράτος, ότι θα υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα που θα εφαρμόζονται. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η ψήφος μας στις 9 Ιουνίου έχει πολιτικό πρόσημο. Αν θέλουμε η ψήφος μας να μετράει πιο κοινωνικά, ενισχύουμε την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό συνδέεται με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα. Είναι τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο σοβαρό και σημαντικό. Εγώ θέλω να συμφωνήσω ότι δεν μπορώ να αφήσω τους άλλους να αποφασίσουν για μένα, άρα πρέπει να πάω στην κάλπη. Είμαι κατά της αποχής ούτως ή άλλως. Είναι μεγάλη κουβέντα, συνυπογράφω απολύτως. Έτσι, διότι το να αποφασίσουν οι άλλοι για μένα και μετά εγώ απλά να διαμαρτυρώμαι είναι κάτι το οποίο δεν με εκφράζει. Αλλά ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και είπατε ότι αυτές οι ανισορροπίες, οι ανισότητες είναι πραγματικά οι μεγάλες προκλήσεις του σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και, μαζί και με το αυτά. Αύριο, κυρία Δουλειά, και το αύριο θα το έχουμε μπροστά μας αυτό. Σωστά. Δεν είναι ένα φαινόμενο που ξαφνικά εντάθηκε, έχουμε έξαρση λόγω των διάφορων πολυκρίσεων. Είμαστε σε ένα νέο ιστορικό κύκλο αλλαγών, μεταβάσεων, αναδιαθρώσεων, νέα ανακατάταξη οικονομικών και κοινωνικών τάξεων. Είμαστε σε ένα νέο ιστορικό κύκλο που είναι ωραίο που είμαστε παρόντες και τον ζούμε, αν μπορούμε να επιδράσουμε κιόλας υπέρ των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αν έρθουμε σε εσάς για να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, τους ανθρώπους με αναπηρία, όλα αυτά τα οποία λείπουν, γιατί αν πούμε ότι έχουμε είτε τις δομές ή ότι έχουμε εκείνη την πολιτική που μπορεί να εξυπηρετεί από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό σαν περιστατικό, θα μας ακούει κάποιος και θα γελάει και εσείς το ζείτε και το νιώθετε στο πετσί σας, κύριε Βαρδακαστάνη. Κυρία Δουλγεράκη, ζούμε την κατάσταση στον τομέα της υγείας. Νομίζω είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να μιλάει κανείς
είναι θεολόγημα βασικά, να μιλάει ότι έχει η χώρα εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν έχει. Ή αν έχει είναι υποκατάρρευση. Και το νιώθουν οι συνάδελφοί μου με χρόνια παθήσεις, που είναι συχνοί χρήστες και επισκέπτες του δημόσιου συστήματος υγείας. Από στελέχωση, προσωπικό κουρασμένο, mm-hmm. προσωπικό burned out, όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, δηλαδή καμένο προσωπικό από την υπερπροσπάθεια και τους είμαστε ευγόμονες στη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει καμία συντεταγμένη πολιτική ανάταξης, αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν διαθέτει η χώρα αναγκαίους εθνικούς πόρους, είτε δεν τους έχει είτε δεν είναι επιλογή, για να δημιουργήσει ένα βιώσιμο κοινωνικό κράτος. Αντίθετα, εάν δεν υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί πόροι, το ΕΣΠΑ, δεν θα λειτουργούσαν δομές, η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα θα έχει καταρρεύσει σε όλη τη χώρα για τα άτομα με αναπηρία. Εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ οδηγούνται εκεί. Είτε μιλάμε για τα κέντρα διημέρευσης, είτε μιλάμε για τα ΚΔΑΠΜΕΑ, είτε μιλάμε για τις στέγες. Μιλάμε για ένα συνολικό δίκτυο εκατοντάδων δομών σε όλη τη χώρα, που αυτή η κοινωνική υποστήριξη δεν θα υπήρχε. Ακόμα και η παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση, και αυτή από το ΕΣΠΑ πληρώνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, στοιχειώδη πράγματα τα οποία θα πρέπει να καλύπτουμε εμείς. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα, στα άτομα με αναπηρία, έχει λειτουργήσει ως πραγματικά γραμμή μαζινό για την προστασία των ελαχίστων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Και γι' αυτό το λόγο τα άτομα με αναπηρία, με χωρίς παρήσεις οικογένειές μας, πρέπει να είμαστε δυνατοί, καθαροί φωνοί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υπέρ της αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνει πιο κοινωνική, πιο συμπεριληπτική, πιο Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και των πολιτών, με περισσότερη δημοκρατία, να είναι πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη. Οι μεταβάσεις που πρέπει να γίνουν, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση, είτε μιλάμε για την πράσινη μετάβαση, είτε μιλάμε για την ψηφιακή μετάβαση, πρέπει να είναι δίκαιες και συμπεριληπτικές και κοινωνικές μεταβάσεις. Δεν πρέπει να δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα, κυρία Δουλγεράκη, και περισσότερους αποκλεισμένους στις κοινωνίες μας. Πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της πολυμορφίας και των δικαιωμάτων. Όχι μόνο στο εσωτερικό της, αλλά να δίνει και κατευθύνσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλουμε να το προχωρήσουμε και να πάμε λίγο παρακάτω. Ναι, πες μου. Είπατε ναι, ακριβώς. Ότι πρέπει να το προχωρήσουμε και να το πάμε λίγο παρακάτω. Και να έχουμε θέση και να στηρίζουμε παρακάτω. Τη θέση. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα στους ακροατές μας. Γιατί είναι ευρωεκλογές. Ασφαλώς θα μιλάμε για εθνικά θέματα. Αλλά είναι ευρωεκλογές και πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι όταν θα πάνε να ψηφίσουν, τι θα τους βγει στις Βρυξέλλες. Προσέξτε, μιλάμε για Ευρωστρατό. Ο Ευρωστρατός είναι πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει εξωτερικά σύνορα. Η Κύπρος έχει εξωτερικά σύνορα και έχει την κατοχή του 36% του εδάφους της από την Τουρκία. Όμως ο Ευρωστρατός έχει ανάγκη ειδικού προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε Ευρωστρατό από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει. Διότι πώς δημιουργείται ο προϋπολογισμός, ας το πούμε και αυτό να ξέρουν οι συμπολίτες μας. Από εισφορές των κρατών μελών με βάση το εθνικό ακαθάριστο εισόδημα και από ιδίους πόρους. Θα πρέπει λοιπόν ή να αυξηθούν οι εισφορές πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον ή οι ίδιοι πόροι. Και αυτό πολύ δύσκολο.
Συνεπώς χρειαζόμαστε ειδικό προϋπολογισμό. Είτε επίσης μιλάμε για επένδυση, λέει, στην αμυντική πολιτική. Το ίδιο ισχύει. Έχουμε 9 χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση και είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης για τη διεύρυνση, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε αυτές οι 9 χώρες, δεν θα μπουν όλες μαζί, σταδιακά θα μπαίνουν. Όταν θα μπαίνουν, όταν θα γίνονται μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή τους να μην έχει αρνητική επίπτωση είτε στην κοινή αγροτική πολιτική, είτε στην πολιτική συνοχή, σε αυτό που λέμε ΕΣΠΑ στη χώρα, είτε σε άλλα προγράμματα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ισορροπημένα πράγματα, να παράγεται θετικό αποτέλεσμα. Και βεβαίως θέλω να πω κάτι για τα εσωτερικά μας. Μιλώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Στην Κρήτη της δημοκρατίας, της πρόοδου, της ανάπτυξης. Στην Κρήτη με τη μακρά ιστορία, στη δημοκρατική παράταξη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητάει να είναι δεύτερο κόμμα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητάει να είναι πρώτο κόμμα, αν είναι δυνατόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, για να πρασινίσει η Κρήτη πάλι? Ως αυτοσκοπός τα πολιτικά κόμματα, ως πολιτικά υποκείμενα, δεν βρίσκονται ως αυτοσκοπός στα πολιτικά συστήματα και στις χώρες, στις κοινωνίες. Είναι για να υπηρετήσουν συμφέροντα, πολίτες, εξελίξεις, μεταρρυθμίσεις, προγράμματα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τη δεύτερη θέση για να μπορέσει να είναι ο κεντρικός άξονας μέσω του οποίου και γύρω από το ΠΑΣΟΚ να ανασυγκροτηθεί, να ανασυνθεθεί η δημοκρατική παράταξη και να αποκτήσει η χώρα πρώτον σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση και δεύτερον σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στις επόμενες εθνικές εκλογές, για να λειτουργεί η δημοκρατία μας πιο όμαλα. Γι' αυτό και ξέρω ότι απευθύνομαι πραγματικά σε γενιές αγωνιστών. Θα θυμάμαι στα νεανικά μου χρόνια, στη μεγάλη συγκέντρωση το 81 εδώ στο Ηράκλειο, να ακούω «Ανδρέα, η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη». Η Κρήτη μπορεί να πει αυτή τη φορά «ΠΑΣΟΚ, η Κρήτη σε θέλει δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα». Μάλιστα. Για τους λόγους που εξήγησα. Όχι ως αυτό σκοπό, αλλά για να υπηρετήσουμε, όπως έλεγε ο Ανδρέας, το λαό και την πατρίδα. Περισσότερα για την Ευρώπη, για τις δικές μας τις θέσεις, απόψε στις 5, επαναλαμβάνω, αίθουσα Μανώλης Καρέλης, Ανδρόγειο 2, στο κέντρο του Ηρακλείου, με κεντρικό μιλητή τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριο Βαρδακαστάνη, για τα όσα μάθαμε από εσάς. Εάν μάθατε κάτι εσείς και αυτοί που μας άκουσαν, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να το ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά κι εσείς.